Επιστρέψαμε και είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος σήμερα γιατί όπως θα έχετε αντιληφθεί φιλοξενούμε τον κύριο Εμμανουήλ Σταμάτη, χειρουργό ορθοπαιδικό, μας έχει έρθει από την Αθήνα. Πολλοί θα το γνωρίζετε, εγώ έχω την χαρά και την τιμή σήμερα να μπούμε λίγο στα ενδότερα και όσον αφορά το κομμάτι της επεμβατικής και της ορθοπαιδικής. Κύριε Σταμάτη, θέλω να πάμε γιατί βλέπαμε προηγουμένως διάφορες περιπτώσεις ανθρώπων που πονούσαν, να το πούμε έτσι απλά, για πολλά χρόνια. Και τελικά ήρθαν στο ιατρείο σας και αντιμετωπίσατε τα περιστατικά το ένα μετά το άλλο ξεχωριστά και οι άνθρωποι αυτοί ζουν μια νέα ζωή, έκαναν μια νέα κίνηση. Θέλω να πάμε λίγο, γιατί όλοι αυτοί που έρχονται και από την Κρήτη και από τα υπόλοιπα μέρη της Ελλάδας, στο δικό σας ιατρείο στην Αθήνα όπου εδρεύει, σας έρχονται πολλές φορές από προηγούμενα χειρουργία, όπως λέγαμε, από επισκέψεις σε διάφορους ιατρούς ανά την Ελλάδα που τους λένε ότι δεν έχεις μέλλον. Το πόδι σου θα μείνει σε αυτή την παραλυτική κατάσταση. Το πόδι σου θα συνεχίζει να έχει αυτή την πάθηση, αυτή την κάκωση, μη δίνοντάς τους ελπίδες για το μέλλον. Θέλω να πάμε να δούμε τέτοιες φωτογραφίες, γιατί έχετε αντιμετωπίσει αναλογικές καταστάσεις. Πάρα πολλές, ναι. Που δεν προχωρούσαν. Ένα μεγάλο θεωρητικά, πρόβλημα. Έτσι, θεωρητικά. Ένα πρόβλημα που συζητήσαμε με τη συνάδελφο, την κυρία Μαλέσκου, έτσι, ήταν για την παθολογία στο πρόσθετο μέρος του ποδιού. Έτσι, που είναι πολύ συχνά, απασχολεί πάρα πολύ κόσμο, ειδικά τις γυναίκες, και η παραμόρφωση στο μεγάλο δάχτυλο, που όπως συζήτησα με την κυρία Μαλέσκου, δεν είναι απλή ιστορία. Έτσι, υπάρχει ένας μύθος ότι δεν είναι τίποτα. Μιλάμε για το γνωστό κότσι. Το γνωστό κότσι και τις παραμορφώσεις των δαχτύλων. Το μεγάλο το πρόβλημα είναι όταν έρχονται αυτοί άρρωστοι χειρουργημένοι από αλλού. Γιατί υπάρχει ένας φόβος ότι αυτά δεν πάνε καλά, δεν λειτουργούν αυτά τα χειρουργεία, δεν. Θα προσπαθήσω λίγο να βοηθήσω τον κόσμο, επειδή δεν ξέρω πόσοι είδαν την εκπομπή που είχα κάνει με την κυρία Μαλέσκου. Έχω πάλι μια πρώτη εικόνα που χρησιμοποίησα και με την κυρία Μαλέσκου. Αυτή είναι η ακτινογραφία και το φυσιολογικό πόδι δίπλα της ακτινογραφίας αυτής. Όπου σε ένα πόδι που δεν έχει καμιά παραμόρφωση στο μεγάλο δάχτυλο, τα πρώτα μετατάρσια, το πρώτο και το δεύτερο, που είναι το Α και το Β, που στο πόδι φαίνονται με αυτές τις γραμμές, νομίζω ότι είναι κατανοητό, έτσι. Ναι, είναι παράλληλα και η άρθρωση είναι στη θέση της. Αν μας δείξουν την επόμενη από το κοντρόλ, θα δείτε ότι σε ένα πόδι που έχει κότσι, έτσι, έχει ανοίξει αυτή η γωνία και η μεγάλη άρθρωση αποκλίνει. Άρα το κότσι, όπως έλεγα και στην κυρία Μαλέσκου, είναι αυτή η απόκληση. Άρα η διόρθωση είναι απλά θέμα γεωμετρίας. Να ξανακάνεις αυτή την εικόνα, δηλαδή να κλείσεις αυτόν τον άξονα και να ξαναφέρεις την εικόνα πίσω στη θέση της. Είναι λίγο πολύπλοκο αυτό. Έδειξα χθες την κυρία Μαλέσκου διάφορα πράγματα. Έτσι. Τώρα πάμε να δούμε τι γίνεται, γιατί δεν δουλεύουν αυτά. Γιατί ο κόσμος νομίζει ότι δεν φταίει το χειρουργείο σε χειρουργείο, φταίει αυτός που κάνει το χειρουργείο. Αν δεν το κάνει σωστά. Μεγάλη ειδοποιώς διαφορά, επιτρέψτε. Με λάθος δέξι. Να, ας πούμε, αυτή είναι μια κοπέλα χειρουργημένη. Νέα κοπέλα, αυτό το πόδι με τα εγχειρητικά. Που εκτός από το κότσι που έμεινε εκεί, έχει και μια πολύ επώδυνη υπερκεράτωση, την πολύ μικρή τομή που τη κάνανε στο πλάι, γιατί τη είπαν ότι θα το κάνουν διαδερμικά, χωρίς τομές. Εδώ, αν δείτε τις ακτινογραφίες της, θα δείτε ότι είναι σαν την εικόνα του ποδιού. Αν μας προχωρήσουμε το επόμενο, να μας το δείξουν. Αν δείτε την ακτινογραφία της, δεν έχει κλείσει ποτέ αυτή η γωνία. Έτσι, και η άρθρωση είναι έξω. Γιατί απλά πήγαν και ξύσαν λίγο έτσι την ήρθε το περιστατικό σε εσάς, κύριε Σταμάτη. Χωρίς καμία διόρθωση. Απλά είχαν ξύσει λίγο την προεξοχή. Και δίπλα δείχνω, αν και είναι καλύτερα όσοι θέλουν να δουν λεπτομέρειες για το πώς γίνεται αυτό, να αναζητήσουν την εκπομπή της κυρίας Μαλέσκου, που σίγουρα την έχετε στο web, έτσι να δουν. Τι έχω κάνει μια οστοτομία του που παρεκτόπισα όλο το μετατάρσιο μέσα για να διορθωθεί επιτέλους αυτή η παραμόρφωση. Και αν μας δείξουν την επόμενη εικόνα, θα δουν συγκριτικά ακτινολογικά αυτό που θέλουμε. Ένα ίσιο πόδι, αδιόρατες τομές ίσα-ίσα που φέρονται και με τις κατάλληλες οστοτομίες το πόδι έχει ξαναγίνει πόδι. Έτσι, αυτό είναι το εύκολο σενάριο, γιατί ο προηγούμενος δεν είχε κάνει μεγάλη και ζημιά. Και πόσες κυρίες αντιμετωπίζουν και μικρές κοπέλες, έτσι, πολλά νέα σε ηλικία, αυτό ήταν αντιμετωπίζουν εύκολο. Αυτό το οξύ πρόβλημα αυτό ήταν σε πολλές περιπτώσεις. Εύκολο ήταν αυτό. Προχωράμε, αν μας δείξουν το επόμενο. Αυτή είναι μια γυναίκα που επίσης είχε χειρουργηθεί με πολύ μικρές τομές. Βλέπετε ότι αυτά είναι τα κότσια της, όπως έφυγε από το χειρουργείο, έτσι μείνανε. Αν μας δείξουν την ακτινογραφία της τώρα αυτήν με την χειρητική της που είχε, δεν έκλεισε ποτέ αυτή η γωνία. Και όχι μόνο αυτό, αν δείτε την κεφαλή της από τις οστοτομίες που της κάνανε, γιατί τη συγκρατήσανε με τίποτα, έχουν στρίψει προς τα έξω, έχουν πέσει προς τα έξω. Γιατί όμως συνέβη αυτό από κάποιους ανθρώπους? Γιατί της είπαν ότι θα τους το κάνουν με την καινούργια τομή διαδερμικά. Δηλαδή να μην έχει καθόλου τομές, της βάλανε δύο βελόνες. Αυτό είναι με την χειρητικά όταν τη διόρθωσα. Και άμα δείτε τις ακτινογραφίες της μετά, πολλοί με ρωτάνε εδώ να σας κάνω μια παρένθεση που το είπα και στην κυρία Μαλέσκου. Γιατί δείχνω τις ακτινογραφίες? Διότι πρέπει ο κόσμος να καταλαβαίνει, να ξεχωρίζει το σοβαρό γιατρό από αυτόν που λέει αυτά που λέει. Έτσι. Δηλαδή δεν μπορεί να δείχνει ένα πόδι πριν και μετά. Πρέπει να δείχνει ακτινογραφίες να καταλαβαίνει άλλο τι έχει κάνει. Αυτό είναι μια συμβολή για τον κόσμο. Αν πηγαίνετε σε γιατρούς και σας δείχνει πόδι πριν και μετά, δεν είναι σωστό αυτό που έχει κάνει. Αυτά είναι άλλα παραδείγματα. Αυτό είναι δύο φορές χειρουργημένο πόδι. Βλέπετε ότι έχει χρησιμοποιηθεί και υλικό περιφερικά. Δεν έγινε σωστά
η τεχνική, δηλαδή δεν φταίει το χειρουργείο σαν χειρουργείο. Με αποτέλεσμα να χρειαστώ, βάλτε και την επόμενη αν θέλετε, να τις κάνω διορθωτικές οστοτομίες περιφερικά, δηλαδή αγνώρισα το προηγούμενο, δεν μπορούσα να ξαναεπέμβω στην περιοχή, πήγα πιο περιφερικά να τις διορθώσω το πόδι. Και όσο προχωράμε, θα δείτε ότι γίνεται πιο κόμπλεξ αυτό το πράγμα. Δηλαδή, προχωρήστε αν θέλετε στην επόμενη. Ναι. Εδώ αυτό το κοριτσάκι είχε φάει 3 χειρουργεία. Βλέπετε τις παλιές τομές. Εδώ, υπάρχει... εδώ δηλαδή βλέπουμε ένα εγχειρισμένο πόδι. Ναι, αφού φαίνονται τομές. Να, έχει φάει 3 χειρουργεία και όχι μόνο αυτό. Έχει πριν από εσάς βεβαίως. Έτσι και είναι, τρεις, το σημαίνουμε. Και την καταστροφή στην άρθρωσή της. Δηλαδή πλέον δεν έχει άρθρωση. Και αυτό λοιπόν, πόδι... και έρχεται αυτός ο κύριος ή κυρία. Κυρία είναι, ναι. Έτσι έρχεται σε εσάς. Εντάξει, αυτό σώθηκε με ένα χειρουργείο διασωστικό που λέγεται αρθρόδεση. Ναι, έτσι, αυτή η κοπέλα το μόνο που την καταδικάζω είναι να μην φορέσει τακούνι. Αλλά από εκεί που δεν είχε καθόλου πόδι, πρώτον το μόνο που στερείται είναι το τακούνι. Επηρεάζει τόσο πολύ το τακούνι σε αυτές τις περιπτώσεις. Όταν έχεις αρθρόδεση δεν μπορείς να φορέσεις τακούνι, μάξιμουμ 2 εκατοστά. Αλλά το ζήτημα είναι, μιλάμε για διασωστικά χειρουργεία πια εδώ. Από ένα πόδι κατεστραμμένο να ξαναδώσει ένα λειτουργικό πόδι. Και τι επιβαρύνει περισσότερο, συγγνώμη που κάνω αυτή την παρένθεση, τι επιβαρύνει περισσότερο από τη στιγμή... την κατάσταση με το κότσι τέλος πάντων το γνωστό. Αν θέλετε να γυρίσετε την προηγούμενη λίγο. Όταν έχει ένα κότσι όπως το προηγούμενο άρρωστο, ναι, χειρουργημένο πολλαπλώς, δεν μπορεί να φέρει παπούτσι. Είναι αφόρητος ο πόνος. Συν το γεγονός ότι ήταν κατεστραμμένη η άρθρωσή της. Τώρα δεν έχει κότσι, δεν έχει απόδεινη άρθρωση, μπορεί να λειτουργεί κανονικά. Έχει τη ζωή της πίσω. Ωραία. Έτσι. Το επόμενο, ας πούμε, είναι. Αν θέλετε να προχωρήσετε στην επόμενη. Αυτή είναι μια γυναίκα, μια τραγική κατάσταση, η οποία αυτή χειρουργήθηκε σε μεγάλο ιδιωτικό θεραπευτήριο των Αθηνών διαδερμικά. Αυτά τα περιβόητα που λένε τα διαδερμικά, τα πρωτοπόρο, ναι. Το δάχτυλο έτσι είναι στον αέρα, βλέπετε την πτυχή που κάνει, δεν πατάει πουθενά. Έχει αφόρητη μεταδραξαλγία και δείτε εδώ. Τη βγάλανε τη μισή άρθρωση, στρεβλώσαν αυτή τη φάλαγγα οπτικά και είναι όλο το δάχτυλο τη έξω. Μεγάλη καταστροφή για το πόδι. Εν τω μεταξύ, σκεφτείτε με αυτή τη στρέβλωση ότι και ακόμα και αρθρώδες να προσπαθούσαν να κάνουν ήταν δύσκολη. Αν προχωρήσετε στην επόμενη. Έτσι κάνω μια σύνθετη ανασκατασκευή με μόσχημα από τη λεκάνη, προχωρήστε και στην επόμενη. Για να ξαναγίνει το πόδι-πόδι, για να έχει αυτή η γυναίκα. Εδώ δεν συζητάμε να φορέσει τακούνι. Μιλάμε για ποιότητα ζωής. Αυτή είχε αφόρητο πόνο στην καθημερινότητά της με αυτό το πόδι, χειρουργημένο με την καινούργια τεχνική. Έτσι, και αυτό ξαναχτυπάω το καμπανάκι στον κόσμο. Να είναι λίγο προσεκτικός. Όπως είπα και στην κυρία Μαλέσκο. Στο που απευθύνεται έτσι. Ακριβώς, και που ζητάει βοήθεια και σε ποιους ορθοπαιδικούς. Ακριβώς. Γιατί υπάρχει μια χιδαία εισβολή του μοντέρνου, του επαναστατικού. Και έρχονται όλοι και μου λένε: γιατρέ το μοντέρνο, το επαναστατικό, το λέιζερ, το διαδερμικό, το ρομπότ. Έτσι, να είμαστε λίγο προσεκτικοί πού πάμε και σε ποιον ζητάμε. Α, και μπορούμε να συνεχίσουμε την κουβέντα. Να, και αυτό χειρουργημένο πόδι είναι, όπου εδώ έγινε το αντίθετο. Εδώ το υπερδιορθώσανε και φύγει όλο το πόδι προς τα μέσα. Προχωρήστε λίγο και στην επόμενη. Έτσι, σύνθετα χειρουργία που κάνανε κατασκευή σε όλο το πόδι πλέον για να ξαναγίνουν. Προχωρήστε και την επόμενη. Αυτό είναι με την χειρητικό. Πήγα να τη φτιάξουν το μικρό κοτσάκι. Αυτή ήταν μια νέα γυναίκα η οποία την ενοχλούσε το μικρό της το κοτσάκι εδώ. Και μετά το χειρουργείο βρέθηκε με το δάχτυλο απάνω. Έτσι, απίστευτο. Αυτό έτσι. Είναι συνήθως γενετικό η επαλληλία του μικρού δαχτύλου. Με τα εγχειρητικά δεν είχα ξαναντιμετωπίσει τη ζωή μου. Προχωρήστε και στο επόμενο, αν θέλετε. Τη έκανα μια τενοντόδηση ειδική που κάνουμε στις συγγενείς ανομαλίες να διορθωθεί το χέρι της και το πόδι της και προχωρήστε και στην επόμενη, αν θέλετε. Και όσο προχωράμε, θα βλέπετε. Αυτή έχει χειρουργηθεί 4 φορές η γυναίκα. Ναι. Δύσκολες στην περίπτωση. Όλο το πόδι εκτός. Στην πλειονότητα, έτσι. Επανορθωτικά χειρουργία τα οποία πρέπει να τα ξαναφέρω πίσω. Σας λέω πάντα, επιμένω να βλέπει άρρωστο στην ακτινογραφία, γιατί το πριν και το μετά δεν λέει. Αυτό είναι χειρουργημένο επίσης 4 φορές το πόδι. Δείτε τραγική κατάσταση, νέα γυναίκα. Έτσι, χρειάστηκε να κάνω συνδυασμό ότι θα έκανα σε μια ρευματοειδή αρθρίτιδα και σε ένα παραλυτικό πόδι. Προχωρήστε και στην επόμενη, αν θέλετε. Έτσι, και από ένα πόδι, δηλαδή συνδυασμό επεμβάσεων, προχωρήστε για να ξαναγίνει ένα πόδι να μπαίνει σε παπούτσι, να είναι λειτουργικό, να μην πονάει η γυναίκα. Έτσι. Και προχωρήστε και στην επόμενη. Αυτό ήταν ένα άνθρωπο που του λέγανε τον ακροτηριάσουν, α πούμε, όταν ήρθε σε μένα. Είχε οστομιλίτιδα από την κακή θέση. Χειρουργημένο και αυτό πολλέ φορέ, βλέπετε τι μεταγχειρητικέ τομέ. Ναι, 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 ναι. Έτσι, δεν χρειάστηκε να κάνουμε κάτι πολύ επιθετικό, απλά να κάνουμε ένα συνδυασμό επεμβάσεων, προχωρήστε έτσι και να ξαναγίνει, προχωρήστε. Το πόδι πάλι λειτουργικό, να έχει άνθρωπος ένα καθαρό πόδι χωρίς ακροτηριασμό μεγάλο. Το πέμπτο ήταν ακροτηριασμένο ούτως ή άλλως όταν ήρθε σε μένα. Εγώ βλέπω ότι ακόμα και σε αυτή την ακραία κατάσταση, δεν ξέρω αν θεωρείται ακραία εικόνα αυτή που είδαμε, αλλά είναι υπάρχει ακραίες. Λύση ακόμα και σε αυτή λύση. Την περίπτωση. Α, και δεν είναι μόνο για να μην νομίζει ο κόσμος ότι συζητά μόνο για κότσια, αλλά αυτή είναι μια γυναίκα από το Καρπενήσι νέα, η οποία αντιμετωπίστηκε συντηρητικά για ένα κάταγμα στην ποδοκνημική της, στο σφυρό της. Δηλαδή αντίστοιχα εκεί αν το δείτε. Ναι. Το οποίο κόλλησε σε βράχυνση και αυτή η βράχυνση προκάλεσε όλη την ποδοκνημική της να μετατοπιστεί προς τα έξω. Ήταν όλη της η άρθρωση επεξάφνα. Της είχαν προτείνει αρθρώδες, δηλαδή να της καταργήσουν την άρθρωση. Το οποίο εντάξει, οι αρθρώδες είναι ένα χειρουργείο που κάνουν. Να καταργήσουν, να αφαιρέσουν δηλαδή. Όχι, να της κάνουν αρθρώδες, όπως σας έδειξα στις βαριές παραμορφώσεις. Δεν μπορούσα όμως σε μια νέα γυναίκα ξεκινώντας. Δηλαδή της είπα, όχι, θα κάνουμε ένα κατασκευή και αυτό της έκανα. Δηλαδή έκανα ένα μόσχευμα από τη λεκάνη. Αν βάλετε την επόμενη, θα το δούμε. Έτσι. Πήρα ένα μόσχημα από τη λεκάνη, της επιμήκυνα την περώνη της να πάρει το σωστό μήκος και 3 χρόνια μετά η γυναίκα έχει την άρθρωσή της, ακέραια και λειτουργεί, χωρίς αρθρώδες. Έτσι. Και σας έχω φέρει και ένα τελευταίο, ναι, η οποία είναι επίσης πατριώτησά σας, αυτή είναι εδώ από το Ηράκλειο, ένα νέο κορίτσι, το οποίο αφέθηκε με ένα κάταγμα εξάρθμα πολύ δύσκολο, δηλαδή όλη τη η φτέρνα έφυγε κάτω από τον αστράγαλο και ήταν έτσι.
Αυτό το κορίτσι ήταν έτσι 1,5 χρόνο με αυτή την εικόνα και της είπαν ότι αυτή είναι η κατάληξη, δεν γίνεται κάτι άλλο. Όταν ήρθε σε μέρα, αν θέλετε παίξτε μας το βίντεο. Αυτό το κορίτσι, νέο κορίτσι 20 χρονών, περπατούσε έτσι. Αν θέλετε να μας παίξετε το βίντεο, αυτός είναι ο τρόπος που περπατούσε. Βλέπετε, έτσι περπατούσε. Περπατούσε στο έξω χείλος του ποδιού, έτσι μικρό κοριτσάκι 20 χρονών. Χρειάστηκε να κάνω μια ανακατασκευή στο πίσω κομμάτι, ήταν και παραμελημένο αυτό αρκετό καιρό. Αν θέλετε να μας δείξετε και μετά. Έτσι. Τώρα είναι πως περπατάει στο διάδρομο. Κανονικά, έτσι. Έτσι, ναι. Εντάξει, δεν μπορείς να πεις ότι είναι φυσιολογικό το πόδι, αλλά έχει λειτουργικότητα το κορίτσι. Δεν θέλει το πόδι που έχει. Και νιώθει πριν, καλύτερα και το άτομο. Ναι. Νιώθει καλύτερα το μικρό κορίτσι. Τώρα 20 χρονών στο άνθος της νιώτης της να γνωρίζει ότι δεν μπορεί να πατήσει καλά το πόδι. Γιατί της... είναι ανάπηρο το καημένο. Δηλαδή, γι' αυτό σας έφερα μερικά παραδείγματα με εικόνες που να καταλαβαίνει ο κόσμος. Γιατί εικόνες που να καταλαβαίνουν οι γιατροί έχω πολύ περισσότερες. Απλά θα δώσω ένα μήνυμα στον κόσμο ότι. Υπάρχει λύση για πολλά θέματα, αρκεί να αντιμετωπιστεί σωστά. Πού σας βρίσκουμε, κύριε Σταμάτη? Α, στην Αθήνα. Στην Αθήνα. Μόνο στην Αθήνα. Στην ναι. Αθήνα και βεβαίως στο site το δικό σας, το προσωπικό, Σταμάτης For Fit. Για τα παρακαλώ πόδια. Να το δούμε, το βλέπουμε ήδη κάτω χαμηλά. Εκεί θα βρείτε όλες τις απαιτούμενες πληροφορίες προκειμένου να επικοινωνήσετε και να έρθετε σε επαφή με τον κύριο Σταμάτη Εμμανουήλ. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Και εγώ θέλω να σας ήσασταν ιδιαίτερα διαφωτιστικός και πραγματικά εύχομαι άνθρωποι οι οποίοι μας παρακολουθούν και μέσα από την συχνότητα της Crete TV να παραδειγματιστούν. Υπάρχουν πολλοί οι οποίοι πονούν χρόνια τώρα στα πόδια, αλλά δεν το παίρνουν απόφαση. Είτε γιατί δεν το παίρνουν απόφαση, είτε γιατί κάποιοι τους έχουν κόψει το όνειρο που λέμε. Ναι. Και ειδικοί μάλιστα. Και ξέρετε, καμιά φορά και εδώ στην Κρήτη, αν μας πει ο γιατρός κάτι, δεν προχωράμε. Μας το είπε ο γιατρός, όχι, υπάρχουν και άλλες λύσεις. Η εμπειρία μου είναι διαφορετική. Δηλαδή, εγώ τα τελευταία χρόνια βλέπω πάρα πολύ κόσμο από την Κρήτη. Και ένας λόγος που αποφάσισα να κάνω αυτή την επαφή με τον κόσμο ήταν αυτή. Γιατί βλέπω αρρώστους οι οποίοι έρχονται και μου λένε: Α, γιατρέ, μας είπε και ο τάδε το όνομά σας. Λοιπόν, καιρό είναι να δει ποιο είναι αυτό το όνομα, να το δει ο κόσμος. Έτσι. Έτσι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ. Χάρηκα πάρα πολύ για τη συζήτηση που είχα.